Πράγματι, το 2015 επιβλήθη η φορολογία στις συνδρομητικές τηλεοράσεις. Τότε όμως δεν είχε μπει σε λειτουργία η Netflix, η Disney και άλλα μέσα τα οποία προφανώς στο μέλλον θα έρχονται στην αγορά την ελληνική και θα κατακλείζει και την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα πρωτοστάτησε ώστε να αλλάξει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φορολογία. Επεκτάθηκε και για τα νέα δίκτυα Netflix, Walt Disney και άλλες πιθανές μελλοντικές τέτοιες υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρχει μια ισονομία στην αντιμετώπιση και των ξένων εταιριών. Υπάρχει για το θέμα του κινηματογράφου, για παράδειγμα, που υπάρχει μια ενίσχυση της κινηματογραφίας. Το ποσοστό αυτό επεκτάθηκε κατά το ίδιο ύψος και στα κλασικά κανάλια, αλλά και στα συνδρομητικά. Αυτό δείχνει μια αντίληψη που είχε η δική μας κυβέρνηση να δημιουργεί όρους θεμητού ανταγωνισμού μεταξύ των συνδρομητικών δικτύων και των άλλων δικτύων των τηλεοπτικών μέσων.